Να και πέντε πράγματα που δεν θα δείτε πουθενά αλλού εκτός από εδώ. Κάνοντας βόλτα σε ένα μουσείο εδώ της Πατησίων και σε ένα άλλο μουσείο, είδα κάποιους στο καφενεία πολλούς και εγώ νόμιζα ότι ήταν επισκέπτες στα Κιλικία. Και νόμιζα ότι ήταν επισκέπτες αυτοί. Πολλά άτομα, γεμάτα τα καφενεία των μουσείων. Πλησίασα και λέω, είστε επισκέπτες, ήρθατε ομαδικά να δείτε τα εκθέματα. Λέει, όχι, είμαστε του ΟΣΕ. Μας μετέθεσε ο κ. Μητσοτάκης εδώ. Ρίτρετουλα, μεταθέσεις, ρουσφέτια, ε, έχει ονοματεπώνυμο η δουλειά. Νέα Δημοκρατία. Να μην πούμε και τα άλλα, για να δέστε τι έγινε και σε κάτι εξίσου σημαντικό. Η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης δάνεισε τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες 50,8 δις. Τους έδωσαν αυτά τα χρήματα 51 δις με επιτόκιο μείον 1%. Δηλαδή τους πλήρωναν, αν σας δώσω εγώ ένα δάνειο με επιτόκιο μείον 1%, σας δίνω 1% το χρόνο για να δανειστείτε από μένα. Αυτό σημαίνει. Δεν μου λες πόσα λεφτά από αυτά δώσανε στον κόσμο για να κάνει καινούργιες επιχειρήσεις και ανάπτυξη στο τόπο και στο πρωτογενή τομέα. Για πες μας. Είναι ένα ριζοσπαστικό νούμερο. Ναι. Μηδέν. Μπράβο παλικάρια. Παλικάρια. Και όχι μόνο μηδέν, αλλά πανωτόκια στα πανωτόκια, εταιρείες από εδώ, εταιρείες από εκεί, θα σας πάρουν και το σπίτι τώρα. Μπράβο, Νέα Δημοκρατία, καλά είναι. Η Μητσοτάκης ΑΕ τους δίνει όλα τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης να τα μοιράσουν εκείνοι, προφανώς, σε κανέναν... Ναι, μην πάρτε κάτι, ψυχραιμία. Εδώ το πράγμα είναι καλά φτιαγμένο, μην αγώνεστε. Και επειδή είναι καλά φτιαγμένο, δέστε ποιοι μας εκπροσωπούν και στο Κοινοβούλιο της Ευρώπης. Για δέστε. Το ερώτημά μου, κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την οικονομική διακυβέρνηση. Ναι. Τουλάχιστον, η Ελλάδα αν καεί, να καεί για να υπάρξει μία συνοχή και μία πραγματικά ενωμένη Ευρώπη. Μπρίτρε τούβλο, ποια Ευρώπη ρε. Να κάψουμε την Ελλάδα, κάργα, κάργα, παίρνεις και 30.000 μισθό.